Ήταν ό,τι καλύτερο νομίζω, γιατί αποκεντρώθηκαν οι δραστηριότητες της εβδομάδας πρόληψης, αφού αναφερόμαστε σε αυτή, και με κέντρο το Δήμο Γόρτινας και συγκεκριμένα τη Δυτική Ενότητα Κόφινα στο Ασίμι. Με την βοήθεια του Γυμνασίου Ασημί, οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί διαθεματικά το θέμα, έγινε μία παρουσίαση μιας κινηματογραφικής ταινίας την Κυριακή στο Δημοτικό Κατάστημα Κόφινα, στο Ασίμι, παρουσία γονέων, φορέων της περιοχής, μαθητών, ενώ παράλληλα υπήρχε μία έκθεση από τα παιδιά, έκθεση ζωγραφικής από τα παιδιά, διάφορα σκίτσα, συμπεράσματα κτλ. Όσον αφορά την υπερβολική χρήση του αλκοόλ. Το ότι έχουν αποκεντρωθεί όλες οι δραστηριότητες και έχει μπει η δράση του αλκοολογικού ιατρίου της επιστροφής στην ενδοχώρα, νομίζω ότι αποτελεί πολύ σπουδαίο γεγονός, γιατί ο κόσμος μαθαίνει πράγματα. Για να αλλάξουν συμπεριφορές πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Η θεραπεία είναι θεραπεία βέβαια και πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα σχετικό. Η θεραπεία που πρέπει να ξεκινά μέσα από το σπίτι μας και από εμάς τους ίδιους, με το να αλλάξουμε νοοτροπία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εμείς ως οικογένεια είχαμε το δικό μας με πρόβλημα από το αλκοόλ. Με τη βοήθεια του αλκοολογικού ιατρίου και της επιστροφής, αλλά προπάντων με τη βοήθεια των κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από αλκοόλ, οι οποίες είναι οι ομάδες ατόμων με το ίδιο πρόβλημα, που συνευρίσκονται μια ορισμένη ημέρα, ορισμένη ώρα, κάθε εβδομάδα και με διαδικασία πολύ δημοκρατική θυμούνται το πρόβλημά τους. Και όχι μόνο το πρόβλημά τους, και κάποια θέματα άλλα τα οποία τους απασχολούν. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται πρώτα απ' όλα η θέληση, η απόφαση του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα, η οικογένεια να μην κουκουλώσει το πρόβλημα αλλά να ψάξει τρόπους επίλυσης του και να απευθυνθεί στο αλκοολογικό ιατρείο, στην επιστροφή, στην γραμμή που υπάρχει βοήθειας και να ζητήσει λύση στο πρόβλημα. Γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Βεβαίως. Έχουμε ανοιχτή δηλαδή? Βεβαίως. Αφήνουμε τους άλλους να μας βοηθήσουν? Ζητάμε εμείς βοήθεια? Νομίζω ότι η δραστηριότητα, η δραστηριοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων για την ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα έχει φέρει καρπούς. Εμείς στο κλαμπ της Αγίας Βαρβάρας έχουμε τώρα 3,5 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι έχουν βοηθηθεί αρκετές οικογένειες και συνεχίζουν να βοηθούνται. Η δράση του κλαμπ έχει αποδεχτεί η κοινωνία. Ξέρουν ότι υπάρχει, ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Και κάποιες οικογένειες έχουν ζητήσει τη λύση του προβλήματος. Κύριε Καλαϊτζάκη, οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς, νέοι, ανηλικοί, νέοι, μεσηλικές, μιας μεγαλύτερης ηλικίας, στατιστικά πώς το καταγράφετε? Όσον αφορά το δικό μας κλαμπ, επειδή γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλικίας 45-50, με οικογένεια, με παιδιά, με όσο το συνεπάγεται. Γιατί ξέρετε, ο αλκοολικός μπορεί να έχει πρόβλημα με το αλκοόλ, να καταστρέφει την υγεία του, αλλά πάνω απ' όλα έχει πρόβλημα το οικογενειακό του περιβάλλον, το κοινωνικό του περιβάλλον, το εργασιακό του περιβάλλον. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει κακές συμπεριφορές, κακές νοοτροπίες. Πείτε μου αλήθεια, είπατε ότι ήδη έχει γίνει η προβολή μιας ταινίας μέσα σε ένα δημοτικό. Να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή που τελειώνουν αυτές οι εκδηλώσεις, ότι θα έχουμε μια προβολή ταινίας επίσης στο γυμνάσιο του Ασημίου. Όχι, εχθές ήταν στο λύκειο του Ασημίου. Ναι, σήμερα. Σήμερα θα είναι στο γυμνάσιο του Ασημίου. Στο γυμνάσιο του Ασημίου. Ναι, ναι, ναι. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Τα παιδιά πώς παίρνουν αυτό το μήνυμα, πώς αντιδρούν, ποιες είναι οι βασικές τους οι ερωτήσεις, κυρία Καλαϊτζάκη? Λοιπόν, επειδή τυχαίνω να είμαι και εκπαιδευτικός συνταξιούχος και έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα παιδιά, θέλω να σας πω ότι τα παιδιά στην αρχή κάνουν την επανάστασή τους, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά.
θα πετάξουν και το λόγο αντίδρασης, την αντίθετη άποψη, ότι, γιατί ξέρετε ότι εδώ στην Κρήτη η νοοτροπία μας είναι νομίζω ταυτισμένη με την χρήση του αλκοόλ σε μερικές, σε όλες τις δραστηριότητες τις κοινωνικές της ζωής μας. Το αλκοόλ παίζει πρωτεύοντα ρόλο και όλοι το έχουμε απενοχοποιήσει. Ενώ κάνει εξάρτηση στο σώμα, 5 φορές περισσότερες πιθανότητες έχει να εξαρτηθεί κάποιος από το αλκοόλ παρά από τα ναρκωτικά, τα οποία απαγορεύονται. Και το αλκοόλ είναι νόμιμο ναρκωτικό. Οι νέοι στην αρχή μπορεί να, τα παιδιά, οι έφηβοι στα σχολεία μπορεί να εκφράζουν την άποψή τους, την αντίθετη. Το λυπηρό είναι ότι πίνουν με την συνένεση των γονέων. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωση. Υπάρχει στους γονείς, εννοώ. Και ο δικός μου πατέρας δεν είχε τη σωστή ενημέρωση για να μπορέσει να κατορθώσει να, ο αδερφός μου να μην είναι στο σκαλοπάτι αυτό που έφτασε. Ευτυχώς τώρα όμως, 4,5 χρόνια με τη βοήθεια των ανθρώπων που μας στηρίξαν, του αλκοολογικού ιατρίου, της επιστροφής και του κλαμπ της Αγίας Βαρβάρας, είναι 4,5 χρόνια νυφάλιος. Με την οικογένειά του ευτυχισμένος, με τη δουλειά του τακτοποιημένος, μπορεί να χειρίζεται και να διαχειρίζεται καταστάσεις. Εγώ θέλω να δώσω το μήνυμα περισσότερο στους γονείς. Οι γονείς θα πρέπει να ξέρουν ότι το παιδί, ο έφηβος, απαγορεύεται να καταναλώνει αλκοόλ, διότι αυτό προκαλεί βλάβες σε όλο το σώμα, αλλά περισσότερο στα εγκεφαλικά κύτταρα, και δεν θα γίνει ποτέ ο άνθρωπος που θα γινόταν αν δεν έπινε καθόλου. Αυτό κάνουμε και στις παρεμβάσεις μας στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, με τα παιδιά. Δεν υπάρχει το σύνθημα ποτέ αλκοόλ. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πότε πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, μετά από ποια ηλικία, πόσο, την ποσότητα, μέχρι πού τα βλάπτει και εάν πιούν ένα ποτηράκι ή και παραπάνω, τι πρέπει να κάνουν, να μην μπουν στο αυτοκίνητο, γιατί έχουμε κινήσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία οδηγήσανε μετά από τη χρήση του αλκοόλ. Αυτό θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα, ότι τα παιδιά πρέπει να ξέρουν, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Όλα τα σχολεία να συμμετέχουν, να ζητήσουν μέσω της πρωτοβάθμιας, μέσω της δευτεροβάθμιας, να γύρουν παρεμβάσεις, να ενημερωθούν. Είναι καταπληκτικά όλα αυτά που παρουσιάζονται στην παρουσίαση που κάνει από το Αλκοολογικό Ιατρείο ο κ. Μουζάς, η κυρία Κουλεντάκη, όλοι οι εθελοντές, οι οποίοι δίνουν την πληροφόρηση, δίνουν το ερέθισμα το παιδί να σκεφτεί, να αναλάβει την ευθύνη του και ως ενήλικας να κάνει αυτό που χρειάζεται για τον εαυτό του, αλλά και για την οικογένεια που πρόκειται να δημιουργήσει στο μέλλον. Με συγκλονίζεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε, αυτό το οποίο λέτε στο μήνυμά σας προς τους γονείς. Προστατεύστε τα παιδιά σας, αλλά όχι με το ρητό μη, ενημερώστε τα. Ναι. Ενημερώστε τα για να ξέρουν τι συμβαίνει με τη χρήση, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα όρια τους, τι αντέχουν, για να μπορούν στη συνέχεια να το διαχειριστούν μεγαλώνοντας και βλέποντας το βέβαια διαφορετικά μέσα από αυτή την τακτική. Και επίσης ότι πολλά παιδιά λένε ότι το πίνουν για μαγιά, άλλα ότι πίνουν για να ξεχαστούν. Η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, στο όποιο πρόβλημα έχουμε, δεν θα μας τη δώσει το αλκοόλ. Είναι το μόνο βέβαιο. Μπορεί προς το παρόν να ξεχαστούμε, αλλά όταν θα έχουμε πιει, μπορεί να έχουμε δημιουργήσει πολλά προβλήματα, τα οποία ίσως και να τα έχουμε ξεχάσει μετά και να τα θυμίζει κάποιος και να μην θυμόμαστε τι πράξαμε. Και να ντρεπόμαστε γι' αυτά. Πόσες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες έχουν γίνει μετά από χρήση αλκοόλ. Και τα παρελειπόμενα. Ή το αντέχει. Και τα παρελειπόμενα.